θα πεις στα Χανιά, εκεί στο Δημοτικό Κήπο ή στη Λίμνη στον Άγιο Νικόλαο? Τώρα, αν ρωτάς εμένα που είμαι και μεραμπελιώτης, θα πάω στον Άγιο Νικόλαο. Α, οπότε να πάω εγώ στα Χανιά, να είμαστε εντάξει, να υπάρχει μπαλάτσο. Ναι, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, εγώ θα σου πω Άγιο Νικόλαο. Αλλά έδωσε ωραία πάσα. Για πάμε τώρα, το συνέδεσε ωραία. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Να κάνουμε τις συστάσεις. Βεβαίως, μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Δημήτρης Αγαπητός. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Στον Άγιο Νικόλαο τώρα η λίμνη εκεί και τα πέριξη έχουν γίνει μπλε, όπως είχαμε πει. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Σας έχω στείλει τις σχετικές φωτογραφίες, αν θέλετε να τις δείξετε. Mm-hmm. Διότι είναι μια νέα πρωτοβουλία που παίρνουμε φέτος. Τις βλέπουμε βεβαίως. Ναι. Έχουμε φωτίσει τη λίμνη, έχουμε αλλάξει τα φώτα, τα έχουμε βάλει όλα μπλε και ετοιμαζόμαστε για το καρναβάλι της λίμνης. Mm-hmm. Που είναι το θέμα του, το νερό. Mm-hmm. Έτσι, εντάξει, εντυπωσιακές τώρα εικόνες. Δεν το συζητάμε. Ναι, νομίζω είναι κάτι μοναδικό. Αυτό θα συναντήσουμε δηλαδή την Κυριακή που θα έρθουμε στο καρναβάλι. Ναι. Το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Όπου υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Το Σάββατο το πρωί θα έχουμε την εκδήλωση, το Blue Morning, με μια διαγωνισμό καπέλων. Και το απόγευμα θα γίνει μια σχετική παράσταση μέσα στη λίμνη. Όπου σε συνδυασμό με τα φώτα και τις βάρκες θα είναι ένα πολύ όμορφο event. Mm-hmm. Ωραία τώρα όλα αυτά, ατραξιών, τρομερές, έτσι, δηλαδή μαγνητίζουν τον κόσμο. Αλλά απαραίτητες, έχει και λίγο τρέξιμο και για εσάς και βεβαίως, για το Λιμενικό Ταμείο. Ναι, εμείς παραχωρούμε τους χώρους και σε συνεργασία με το Δήμαρχο, το Δήμο και όλους τους αρμόδιους αντιδημάρχους το οργανώνουμε και πιστεύουμε ότι θα προσελκύσει κόσμο και εκτός Κρήτης. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ναι, ο κύριος Παδιαδίτης. Ο κύριος Παδιαδίτης, ο οποίος μας μίλησε. Μεταφέρει και τα χαιρετίσματα. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Ο οποίος πραγματικά μας είπε ότι αυτή θα είναι η αρχή για πολύ όμορφα πράγματα που έρχονται και που σχεδιάζεται και για το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι έχουμε σχεδιάσει πολύ ώρα πράγματα και σιγά σιγά θα τα ανακοινώσουμε. Με την κρουαζιέρα τι γίνεται, τι κάνετε? Ισχύει ότι υπάρχει μια ανωδική τάση γενικότερα στην κρουαζιέρα, αλλά όχι προς τον Άγιο Νικόλαο, ή δεν ισχύει? Δεν νομίζω. Ως προς την κρουαζιέρα, αναμένουμε φέτος μια αύξηση του 10% λόγω της συνεχιζόμενης πολυματικής κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα. Σας έχω προσκομίσει και τα σχετικά στοιχεία, μπορούμε να τα δούμε. Mm-hmm. Εμείς από το 2019 ως το 2024, ο προορισμός έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Mm-hmm. Το 19 χρόνια ορόσημο είχαμε 37 πλοία και 32.500 επιβάτες. Το 21 42 και 18.512 αντίστοιχα. Το 22 40 και 15.785. Το 23 43 πλοία και 35.879. Και το 24 αναμένουμε με βάση τον σημερινό προγραμματισμό 49 πλοία και 47.548 επιβάτες. Μάλιστα. Υπάρχει όμως, σε αυτό αναφερόταν και η Μέρη προφανώς, ένας προβληματισμός, γιατί είναι και το κρουαζιερόπλοιο από το Ισραήλ, κύριε αγαπητέ, και ίσως υπάρχει ένας προβληματισμός για αυτές τις προσεγγίσεις, λόγω των γεγονότων στο Ισραήλ. Παρακολουθούμε τη γεωπολιτική κατάσταση έτσι, και όταν χρειαστεί θα κάνουμε τις ανάγκες παρεμβάσεις. Έτσι, εμείς έχουμε τηρήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι μας. Ναι. Σήμερα επέβλεπα και έχουν τοποθετηθεί και οι κάμερες υπερσύγχρονες. Υπάρχει ο χώρος υποδοχής σύμφωνα με τις αιτήσεις Σέγγεν και έχουμε όλα τα ηχέγγυα για να προσφέρουμε ασφάλεια σε αυτούς τους επιβάτες. Επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε τη γεωπολιτική κατάσταση και όπου χρειαστεί θα παρεύουμε. Ναι, ενώ κάποια πράγματα δεν είναι στο δικό σας χέρι ή εδώ, ενώ τοπικά. Ναι, ακριβώς εκεί αναφέρομαι κι εγώ. Ότι εσείς έχετε κάνει τον προγραμματισμό σας και από πολύ νωρίς. Εγώ μαθαίνω ότι έχετε ήδη κλείσει για το 25 και έχετε και κρατήσει για το 26. Ισχύει γι' αυτό. Ισχύει γι' αυτό. Δεν πάω τόσο στοιχεία, αλλά ισχύει γι' αυτό. Μάλιστα. Άρα, βλέποντας έτσι την πορεία των τελευταίων χρόνων, είναι σταθερά ανωδική πορεία. Σταθερά ανωδική. Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος έχει εδραιωθεί ως Marquee Port, ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφτείτε, καταφέροντας να προσελκύσει πελάτες για κρουαζιέρες με τη μοναδική του αξία. Mm-hmm. Υπάρχει μια επέκταση της τουριστικής σεζόν, έτσι, επιτυχής επέκταση από Απρίλιο ως Δεκέμβριο. Δεκέμβριο? Ναι. Δηλαδή, φέτος πότε μπήκε τελευταία φορά ήρθε κρουαζιερόπλοιο? Τώρα δεν έχω προχειρήσει. Στα μέσα του Δεκέμβρη, ας πούμε, πριν από τα Χριστούγεννα περίπου. Εκεί τέλος Νοέμβρη υπήρχε κρουαζιερόπλοιο. Προσεγγίζουμε κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας, έτσι, αν έχω προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία, και ευελπιστούμε
συνεχώς να ανεβαίνει το φυσικό προϊόν, ώστε και η κρουαζιέρα να είναι. Εντάξει, εμείς το λιμάνι μας δεν είναι σαν το Ηράκλειο. Mm-hmm. Έχουμε ένα μεικτό χαρακτήρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλο κατσερόπλια, αλλά αυτά που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε συνέχεια ανωδικά. Ωραία. Ανωδικές λοιπόν οι προσεγγίσεις. Πόσες ώρες όμως μένουν στην πόλη του Αγίου Νικολάου, τώρα οι τουρίστες που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια, και αυτό συζητούσαμε και στην έναρξη εκπομπής. Τι αφήνουν στην αγορά, κύριε Καπιτά, γιατί αυτό είναι τα μπακέρια. Αυτό είναι ένα ζήτημα και εμείς προσπαθούμε να τους κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Mm-hmm. Έτσι, ώστε να τους υποδεχόμαστε και εντάξει, θα πάνε στα διάφορες εκδρομές με τα λεωφορεία κτλ. Θα φτάσουν και γνωσό κάποιες φορές. Mm-hmm. Αλλά εμείς, ειδικά φέτος, έχουμε συνδυάσει και συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Πιαρίτη, ένα πλάνο ώστε να μείνουν στο Αγίου Νικολάου. Να μείνουν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Γιατί πολύ σημαντικό αυτό. Είναι και τα γύρω χωριά. Βέβαια. Έτσι, είναι οι διάφοροι οικισμοί. Υπάρχουν πάλι πολλοί προορισμοί που μπορούν να επισκεφτούν οι επισκέπτες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά έτσι θα υπάρχει αποτύπωμα στην τοπική οικονομία, σωστά, έτσι δεν σωστά, είναι. Σωστά. Τώρα δεν θέλω να πω για την περιοχή μου, αλλά είναι ένα διαμάντι η περιοχή. Πείτε το, μη σας νοιάζει. Γιατί τα ίδια λέμε. Ναι, εντάξει, όχι την επιδημολογία, αλλά έχει μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, έτσι, και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου έχει προοπτικές, θέλω να πω. Είναι πεπερασμένη η δύναμή του, μπορεί να πάει παρακάτω. Βλέπουμε, είναι αυξανόμενη, είναι. Ναι. Έχετε κάθε χρόνο και περισσότερο κόσμο. Κοιτάξτε. Έχει δυνατότητες να πάει πιο πέρα. Έχει. Ένα από τους στόχους της νέας δημοτικής αρχής και του Δημοτικού Λιμνικού Ταμείου, πάντα σε συνεργασία, είναι η έγκριση του λεγόμενου προγράμματος έργων ανάπτυξης λιμένα, του λεγόμενου PEAL. Mm-hmm. Ένα σχέδιο, ένα master plan του λιμανιού, το οποίο κάνουμε τα πάντα ώστε να ολοκληρωθεί και μετά αυτό μας δώσει μεγαλύτερες προοπτικές, μεγαλύτερες δυνατότητες και χρηματοδότησης και έργων λιμένος. Mm-hmm. Οπότε έχουμε σχέδια στο μυαλό μας που θα... Το οποίο master plan τι περιλαμβάνει δηλαδή, επεκτάσεις υπάρχουν... Όχι, ναι, διάφορα λιμενικά έργα, όχι, ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει και κάποιες επεκτάσεις στο σχεδιασμό, mm-hmm. έτσι, υπάρχει μια σκέψη για ένα Dolphin, αλλά αυτά όλα δεν μπορούν να γίνουν εάν δεν υπάρχει το PEAL, αν δεν υπάρχει αυτό το master plan. Βέβαια. Mm-hmm. Είναι η βάση, είναι η αφετηρία. Από εκεί ξεκινάμε και να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εμείς για μεγάλα έργα δεν έχουμε τη δυνατότητα, ούτε το Δήμος, ούτε το Δημοτικό Λιμνικό Ταμείο. Αλλά όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, με την έγκριση αυτού του προγράμματος, θα έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Και mm-hmm. με τα σκάφη που δένουν εκεί στον Άγιο Νικόλαο, ενώ τα μικρότερα σκάφη, πώς είναι έτσι οι σχέσεις, συνεργασία. Εντάξει, εμείς έχουμε και τη Μαρίνα, mm-hmm. έτσι, που διαχειρίζεται για ΙΑΝ. Υπάρχουν χώροι που μπορούν να εκμεταλλευτούν και πολλοί κόσμος χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα άλλο μεγάλο, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η εξομοίωση της χερσαίας ζώνης λιμένας στις παράκτιες... Ελούντα, Σύση, Μίλατος, έτσι, Ελούντα, Σύση, Μίλατος και Πλάκα. Δηλαδή, αυτές οι περιοχές δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δημοτικού Λιμνικού Ταμείου και θέλουμε να αποκτήσουμε τη δικαιοδοσία εκεί ώστε να μπορούμε και εκεί να ενεργήσουμε. Συγγνώμη, ποιος έχει την ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή? Η κτηματική υπηρεσία. Οκ. Okay. Ναι, η κτηματική υπηρεσία. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν έρθει η δικαιοδοσία στα χέρια μας, θα έχουμε απεριόριστες, θα έλεγα, δυνατότητες. Θα μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Εκεί τώρα είστε σε συζητήσεις, δηλαδή έχουν προχωρήσει οι επαφές, οι διαβουλεύσεις? Ναι, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, έχει γίνει το πρώτο βήμα, ένα πρώτο βήμα στο ΣΥΣΥ, θα γίνει αντίστοιχο στην Ελούντα. Χρειάζεται χρόνος. Mm-hmm. Αλλά θα μας λύσει τα χέρια μετά. Δηλαδή, αν έρθει η δικαιοδοσία στο Λιμνικό Ταμείο, θα έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Βέβαια. Γιατί μιλάμε για μεγάλο παραλιακό μέτωπο εκεί. Τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Ναι, και στην περιοχή της Ελλάδας. Δήμος Αγίου Νικολάου. Και στην Ελούντα, γιατί παραλιακό μέτωπο μιλάμε, έτσι. Έτσι, πολύ μεγάλο. Ναι. Είναι πραγματικό φιλέτο. Βέβαια και από την άλλη μεριά, γιατί δεν είναι μόνο η Ελούντα. Παντού. Ναι. Καλά, ναι. Στην άλλη μεριά έχουμε και ένα προβληματικό παραλιακό μέτωπο. Είχαμε και προβλήματα εκεί. Εντάξει. Για το ΣΥΣ μιλάτε και για το ΣΥΣ. Επαναλαμβάνω, εάν ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, θα μας λυθούν τα χέρια, θα μπορούμε να κάνουμε πολύ σημαντικές κινήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι πραγματικά καταπληκτικό το γεγονός ότι ενώ ξέρουν, ας πούμε, από το κεντρικό κράτος τι πρέπει να κάνουν,
λίγο η γραφειοκρατία, λίγο κάποιες αγγυλώσεις δεν αφήνουν τον κόσμο. Μας ζητάνε να έχουμε ανάπτυξη, αλλά δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούμε. Σωστά. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Καλά, εδώ, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλα, εδώ να θυμηθούμε και πόσα χρόνια κρατούσε η κουβέντα και επαφές για τη χερσαία ζώνη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έτσι, α, για να ναι, καλά, εντάξει. Δηλαδή ήταν ένα σύριαλ με πολυετές πραγματικά σύριαλ. Πολύ μακρύ σύριαλ. Το οποίο λιμάνι του Ηρακλείου τώρα που έχει γίνει homeport, βλέπουμε ότι έχει εκτιναχθεί ουσιαστικά στο κομμάτι και τα στοιχεία, τα στατιστικά που είδα. Το φέρνουν εκεί κοντά, στο Πειραιά, Σαντορίνη. Ναι, πρώτα πρέπει να είναι Σαντορίνη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, Πειραιάς και κάπου εκεί ψηλά πρέπει να είναι και το λιμάνι του Ηρακλείου. Η έλευση και τον Γκριμάλντι, νομίζω ότι. Ναι. Αλλάξει την κατάσταση. Τα αλλάξει. Για τον Άγιο Νικόλα, το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις ή προοπτικές? Σας είπα και πριν ότι το δικό μας λιμάνι δεν είναι τόσο μεγάλο. Έτσι, έχει ένα μεικτό χαρακτήρα, τουριστικό και εμπορικό. Οπότε, όχι, δεν έχουμε τέτοιες σκέψεις. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Αγαπητός δεν είναι μόνο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ σχηδής, θα έλεγα, πολύ άσχολος. Για τον μπάσκετ, τι θες προγνωστικά για σήμερα. Να ρωτήσω και για τα νομικά, γιατί έχουμε ένα νομικό εδώ. Αλλά δεν ξέρω τι να ρωτήσω τώρα. Για τα νομικά, για το μπάσκετ. Λοιπόν, επειδή αγαπάω τον μπάσκετ, θα σας πάω στο μπάσκετ. Κύριε Αντιδήμαρχε, βλέπετε. Συγγνώμη. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Για άλλο πράγμα έρχεστε. Για άλλα θα μιλήσετε. Για το αθλητισμό πάντα είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω. Ναι, και βλέπουμε ότι και το μπάσκετ που εσείς αγαπάτε πάρα πολύ και έχετε ασχοληθεί, βλέπουμε και στον Άγιο Νικόλα ότι έχει έτσι μια ανωδική, έτσι, μια δυναμική μεγάλη πλέον. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια, μετά από 15 χρόνια που ο Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση δεν είχε ανδρικό τμήμα, αποκτήσαμε και γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Έχουν ενωθεί πολλοί επιχειρηματίες, έχουμε πάρει χορηγούς. Εσείς είστε και αντιπρόεδρος, σωστά. Είμαι αντιπρόεδρος της ομάδας και κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Διότι οι ακαδημίες, τα παιδικά τμήματα, τα εφηβικά πρέπει να βλέπουν τους άνδρες να αγωνίζονται και να ακολουθούν και αυτοί, να έχουν στόχο να πάνε σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι να υπάρχει προοπτική για αυτούς να αγωνιστούν και στους άνδρες. Φέτος πάμε και πέρυσι πήγαμε πολύ καλά και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά. Σιγά σιγά αυτό που μας λείπει βέβαια είναι το γήπεδο. Γήπεδο, ναι. Και μια που μου δίνει την ευκαιρία, θέλω να αναφερθώ και αυτό. Σε αυτό υπάρχει ένα γήπεδο 20 χρόνια από το 2004 στα Μπετά. Στα Μπετά, Στα Μπετά, ναι. Δηλαδή, παραμένουμε η μοναδική πρωτεύουσα νομού που δεν έχει ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ αξιώσεων. Και εννοώ αξιώσεων με παρκέ, με όλες τις ανάλογες υποδομές. Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει επιτέλους στο Νικόλαο. Βέβαια και πρέπει. Η νέα Δημοτική Αρχή έχει αντιληφθεί του προβλήματος και θα κάνει τα πάντα ώστε να ολοκληρώσουμε επιτέλους αυτό το γήπεδο και να μείνει στους δημότες του Νικολάου. Είναι κάτι που τους αξίζει, θεωρώ, διότι όσον αφορά την καλαθοσφαίριση, πολλά χρόνια ασχολούνται. Εντάξει, πέραν το ποδόσφαιρο που ξέρουμε ότι είναι ο βασιλιάς του σπόρου, αλλά και το μπάσκετ. Και πρέπει να έχουμε κι εμείς ένα γήπεδο μπάσκετ, ώστε να μπορεί και η νέα ομάδα τώρα που έχουμε να προχωρήσει. Σωστό. Βέβαια. Και πρέπει να έχουν και διέξοδο και τα παιδιά να μπουν. Και δεν είναι μόνο ένα γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Δεν είναι μόνο. Πολλά αθλήματα, πολλές εκδηλώσεις. Δίνεται και στο μαζικό αθλητισμό. Μαζικό αθλητισμό αυτό ακριβώς. Είναι για τους δημότες και είναι κάτι που μένει στην πόλη. Βέβαια. Γιατί βλέπουμε το παράδειγμα εδώ στα δύο αωράκια πώς οι πολίτες. Δηλαδή αυτό που λέμε μαζικό αθλητισμό. Στα δύο αωράκια έχουν γίνει προορισμός, παίρνουν τουρνουά, αγώνες από όλο τον κόσμο και εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά θέλαμε και εμείς να έχουμε ένα γήπεδο δικό μας ώστε να μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έτσι. Σωστά. Σας το ευχόμαστε. Από καρδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακολουθώ την εκπομπή σας όταν έχω χρόνο και οφείλω να ομολογήσω ότι η θεματολογία της είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Οπότε τα συγχαρητήρια και από μένα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν ρωτήσαμε για τα νομικά, γιατί είναι και του δικηγορικού συλλόγου. Είναι βεβαίως και στο δικηγορικό σύλλογο. Οπότε έπεται, γιατί έχουμε ανοιχτά θέματα. Δεν έχουμε. Έχουμε. Έχουμε και τις διεκδικήσεις για τον Αντώνη. Έχουμε και τα θέματα με τα παραλιακά μέτωπα και τις κατεδαφίσεις. Έχουμε πολλά πράγματα. Για τον Αντώνη, πέραν το ότι ο δικηγόρος Λόγου Λασιθίου είχε αναλάβει την αφιλοκερδό στην υπεράσπιση του, έγινε φιλορραπικός αγώνας η ομάδα μπάσκετ με την αντίστοιχη του Όφη στις αρχές του έτους και όλα τα έσοδα διατέθηκαν στην οικογένειά του. Βεβαίως, είχαμε δείξει και ρεπορτάζ και εδώ στην Greek TV. Το γνωρίζω, γι' αυτό σας το αναφέρω. Βεβαίως.
Και ελπίζουμε σε μια δικαίωση. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ακόμα διαδικασία. Ναι, ακόμα, ναι. Βεβαίως, και τη μνήμη του. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια, όλοι οι πόλοι του Αγίου Νικολάου. Μπράβο. Οφείλω να ομολογήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.